Στη αίθουσα Ελευθερία, στην έγκομη, εδώ που η ΕΘΑ έγκομης πήρε την νίκη απέναντι στην Ομόνια 73-66 στον τελευταίο χρονικό αγώνα τη τέταρτη αγωνιστική τη ΟΠΑΠ Basket League. Μαζί μου ο coach τη ΕΘΑ, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, με το οποίο πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσουμε για την ανομοιομορφία στην εμφάνιση τη ομάδα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Τι ήταν το θέμα, γιατί η ΕΘΑ ήταν φανταστική στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο κινδυνέψατε? Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε μπει με τα παιδιά να μπούμε συγκεντρωμένοι. Είχαμε ετοιμάσει το παιχνίδι γιατί η αρχή είναι πολύ σημαντική για μας. Κάτι που δεν κάναμε στο τελευταίο παιχνίδι εδώ με τον Αχιλέα. Μπήκαμε πολύ νοθροί, ήμασταν πολύ soft στο παιχνίδι. Κάτι που δεν κάναμε σήμερα. Και είχαμε ένα φανταστικό ημίχρονο, έχετε δίκιο που το είπατε. Βάλαμε 46 πόντους και φάγαμε 30. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση μέχρι στιγμής του πρώτου ημιχρόνου. Το περίμενα ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο ημιχρόνο θα κάνουμε μια κοιλιά, ας πούμε, γιατί είναι και η κούραση, είναι και το rotation, είναι και η απειρία, γιατί εμείς είμαστε νέα ομάδα με πολλά μικρά παιδιά και γενικά δεν έχουμε εικόνες και παραστάσεις. Η εμπειρία μας παίχτης είναι λίγη. Και λογικά το περίμενα. Από εκεί πέρα η Ομόνια έβαλε κάποια σουτ. Γιατί παίζει με το τρίποντο η Ομόνια, είναι αυτό το παιχνίδι της. Και παίζει με το σουτ. Κάποια στιγμή θα έβαζε μερικά σουτ, πήγε στους 7-8 πόντους. Αλλά μετά νομίζω ότι το τελευταίο δεκάλεπτο διαχειριστήκαμε το χρόνο σωστά. Κερδίσαμε δίκαια. Αξίσαμε την νίκη 100%. Και συνεχίζουμε γιατί νομίζω ότι δουλεύουμε καλά. Όλοι είναι πάνω από την ομάδα. Η ομάδα είναι νέα, φρέσκια, καινούργια. Και εγώ θέλω να περάσω λίγο μια λογική διαφορετική από τις άλλες κυπριακές ομάδες. Να παίξω ένα δικό μου στυλ πιο πολύ. Με πιο πολλές πάσες και πιο πολλή κίνηση. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι η φιλοσοφία μου, να παίξουμε λίγο διαφορετικά από τις άλλες ομάδες. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε. Η φιλοσοφία αυτή πώς θα την εντάξετε στην ομάδα με βάση και το μικρό rotation της ΕΘΑ? Έχετε ουσιαστικά 7 παίχτες. Βέβαια, και η Ομόνια είχε 6. Να είμαστε δίκαιοι, και αυτή είχε θέμα με το rotation, όπως και αρκετές άλλες ομάδες με χαμηλό budget. Κοιτάμε να κάνουμε προπόνηση με αρχές όπως κάνουμε, όπως έχουμε ξεκινήσει. Κάναμε πολύ καλή προπόνηση αυτή τη βδομάδα. Γιατί δεν μου άρεσε η εικόνα του παιχνιδιού και το σχολιάσαμε και το είδαμε και στο βίντεο ότι κάναμε πολλά λάθη και δεν ήταν αυτή η εικόνα μας με τον Αχιλέα. Γι' αυτό και μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Αν κάνουμε καλύτερη προπόνηση με τις αρχές που θέλω εγώ, αυτό που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι θα παίξουμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Θα παίξουμε έτσι. Θα κάνουμε και λάθη, ποιος δεν κάνει λάθη, και θεωρώ ότι εμείς θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο level που είμαστε εμείς. Για να μην παρεξηγηθώ, νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί για το level που είμαστε εμείς. Αυτό από εκεί και πέρα, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας γιατί είμαστε νέα παιδιά, έχουμε φρέσκα παιδιά, έχουμε νέα παιδιά και νομίζω ότι θα κάνουν μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Μια τελευταία ερώτηση που είναι ουσιαστικά συνέχεια της απάντησής σας αυτή στο τέλος. Πόσο ψηλά μπορεί να πάει η ΕΘΑ με το ρόστερ που έχετε, με τους πολύ καλούς ξένους που φέρατε προφανώς και οι τρεις είναι εξαιρετικοί και με βάση και τον ανταγωνισμό? Ποιος είναι ο στόχος? Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο πολύ. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες πηγαίνουν για τα play-off και πηγαίνουν, έχουν άλλους στόχους από εμάς. Εμείς δεν πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι ξεκάθαρο. Εμείς πάμε να βάλουμε κάποια νέα παιδιά να πάρουν παραστάσεις και να μάθουν το δικό μου το μπάσκετ, που δεν είναι και πολύ εύκολο, να το προσαρμόσουν μέσα σε ένα-δύο μήνες. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Η ομάδα θέλει να είναι ανταγωνιστική σε κάθε παιχνίδι και να μάχεται και να παλεύει 40 λεπτά. Αυτό νομίζω ότι είναι το κέρδος για μια ομάδα που είναι καινούργια με χαμηλό μέσο ηλικία. Νομίζω ότι έχω πει και με τη διοίκηση και μου έχει πει και η διοίκηση ότι να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.